Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky. Το κατόφλι του Μέγαρου Μαξίμου πέρασε σήμερα ο Νίκος Χαρδαλιάς σε μια εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωση στήριξης από τη Νέα Δημοκρατία της υποψηφιότητάς τους στην περιφέρεια Αττικής. Την ανακοίνωση της ανακοίνωσης προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο που οδήγησε στην απόσυρση της υποψηφιότητας από τον Γιώργο Πατούλη, στάση που επενέθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ομιλία του στη Λέσβο, όπου βρέθηκε για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή. Από τη Λέσβο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή για το Βόρειο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής είναι η καλύτερη υποψηφιότητα για να είναι ο επόμενος περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η ευπρέπεια και η διακριτικότητα είναι σημαντικά για όποιον διεκδικεί δημόσιο αξίωμα. Δύσκολες αποστολές τις έφερε σε πέρας με αποτελεσματικότητα αλλά και με απόλυτη ευπρέπεια και διακριτικότητα και στέκομαι σε αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για όποιον σήμερα διεκδικεί ένα σημαντικό δημόσιο αξίωμα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμέσως στην απόσυρση τόσο του Γιώργου Πατούλη όσο και του νυν Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του, τονίζοντας ότι τώρα έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητες και πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε αυτές οι 13 επιλογές να δικαιωθούν τελικά στην κάλπη. Θέλω να ευχαριστήσω και εκείνους τους εν ενεργεία περιφερειάρχες, τους οποίους το κόμμα επέλεξε τελικά να μην στηρίξει και να εξάρω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν αυτήν την κομματική επιλογή, δύσκολη ενδεχομένως για αυτούς, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δίνει βαρύτητα στις περιφερειακές εκλογές, γιατί θεωρεί τους περιφερειάρχες συνεργάτες της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να έχουμε περιφερειάρχες που ενστερνίζονται το όραμά μας για τον τόπο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι δεν επιθυμεί να αποκομίσει κομματικά ωφέλη από τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Θεωρούμε τους περιφερειάρχες φυσικούς συνεργάτες της κυβέρνησης στη δρομολόγηση πολλών σημαντικών πολιτικών με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η επιλογή τώρα του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος θα παραιτηθεί από τα υπουργικά του καθήκοντα, προέκυψε κατόπιν διεργασιών αλλά και επικοινωνίας του ίδιου με τον Πρωθυπουργό, ενώ τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν ήταν αφενός η πολυετής πείρα του στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφετέρου τα πολιτικά διαπιστευτήριά του σε κέρυες θέσεις, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση της πανδημίας. Η προσφορά του Γιώργου Πατούλη τόσο στο κόμμα όσο και στην αυτοδιοίκηση είναι σημαντική. Οι υποψήφοι του συνδυασμού του είναι αυτονόητο ότι θα συμπεριληφθούν στο νέο αυτό εγχείρημα με επικεφαλή τον Νίκο Χαρδαλιά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το επιστέγασμα τώρα της ρήξης μεταξύ των δύο πλευρών ήταν η εικόνα του νυν Περιφερειάρχη να χορεύει τις κρίσιμες ώρες που η Ελλάδα δοκιμαζόταν στα πύρινα μέτωπα. Όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Μαξίμου και για σειρά άλλων παραλήψεων, απέσυρε την υποψηφιότητά του. Όπως είπε ο κύριος Πατούλης, πάνω απ' όλα σέβεται τον κόσμο της παράταξής του αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες που διαχρονικά τον στήριξαν στην πολιτική του πορεία, τονίζοντας ότι η προτεραιότητά του ήταν πάντα να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον πολίτη και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει και στο μέλλον. Τις υποψηφιότητες του Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, του Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Γιάννη Μόραλη στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά αντίστοιχα ανακοίνωσε ότι στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλάζιας Παράταξης, αναφέρεται ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τις υποψηφιότητες του Κώστα Μπακογιάννη για το Δήμο Αθηναίων, του Κωνσταντίνου Ζέρβα για το Δήμο Θεσσαλονίκης και του Γιάννη Μόραλη για το Δήμο Πειραιά. Σε 135.000 στρέμματα τώρα υπολογίζεται η έκταση του καθαρού δάσους που έγινε στάχτη στη Ρόδο από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες. Τα 470.000 στρέμματα προσεγγίζει η συνολική έκταση που κατέκαψαν οι πυρκαγιές τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκτός από τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και την επίδρασή τους θερμοκρασίας των ελληνικών θαλασσών, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες που επηρέασαν τη χώρα μας κατά το πρόσφατο κύμα καύσωνα δημιούργησαν ένα περιβάλλον εξαιρετικά ευνοϊκό
για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου από 15 έως και 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν στη χώρα μας 7 μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Κέρκυρα, Αίγιο, Δερβενοχώρια, στην Αττική, στον Κουβαρά, στην Κάριστο, στη Νέα Αγίαλο και στη Ρόδο, που κατέκαψαν συνολική έκταση που προσεγγίζει τα 470.000 στρέμματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καεί συνολικά στη χώρα μας περίπου 550.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Σε 135.000 στρέμματα υπολογίζεται η έκταση καθαρού δάσους που έγινε στάχτη στη Ρόδο από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες. Τα περίπου 550.000 στρέμματα καμαιών εκτάσεων από την αρχή του 2023 είναι ήδη κατά 30% περισσότερα των συνολικών εκτάσεων που κατά μέσο όρο καίγονται στη χώρα μας. Ετησίως και φτάνουν τα 435.000 στρέμματα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές για την περίοδο 2006-2022. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν και χαρτογραφήθηκαν στη χώρα μας έως 30 Ιουλίου 2023 δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική αύξηση. Σημαντική συνεισφορά στην ένταση και την έκταση που έλαβαν οι δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη χώρα μας έπαιξαν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας του πρόσφατου κύματος καύσωνα. Αυτό που καταγράφεται πολύ χαρακτηριστικά στους χάρτες είναι η σημαντική αύξηση της εφλεκτότητας, δηλαδή της ευκολίας ανάφλεξης, και της ταχύτητας εξάπλωσης στο σύνολο σχεδόν της χώρας, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ξηρών ατμοσφαιρικών συνθήκων του πρόσφατου κύματος καύσωνα. Σε ό,τι αφορά τις 7 μεγάλες δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι κατά την εκδήλωσή τους και την κύρια φάση εξάπλωσή τους, οι αντίστοιχοι νομοί που επηρεάστηκαν βρίσκονται σε υψηλή ή και πολύ υψηλή εκτιμόμενη ευκολία ανάφλεξης και ταχύτητα εξάπλωσης. Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη της επιτήρησης των πυρομετεωρολογικών συνθήκων με αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων μετεωρολογικών σταθμών και την ανάπτυξη νέων πυρομετεωρολογικών δικτύων. Μέσα από τις μετρήσεις των δικτύων αυτών είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της πορείας των πυρομετεωρολογικών συνθήκων και συνεπώς η ενίσχυση της ετοιμότητάς μας για την εκδήλωση δυνητικά μεγάλων και καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Τώρα, το πότε θα αναγεννηθούν από τις τάχτες τους οι καμένες περιοχές, το σίγουρο είναι πως αυτό δεν θα γίνει σύντομα και θα πρέπει να περάσουν μερικά χρόνια. Σε μια πενταετία υπολογίζεται το δάσος θα μπορέσει να πάρει τα πάνω του με μια προσεκτική υποβοήθηση δικιά μας. Μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε Ρόδο, Κάριστο, Κέρκυρα και Μαγνησία, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση εξετάζοντας την αλλαγή του νόμου για τους εμπριστές. Είναι ενδεικτικό ότι στο καυτό δεκαήμερο, μεταξύ 17 και 27 Ιουλίου, καταγράφηκαν 667 πυρκαγιές, δηλαδή σχεδόν 67 πυρκαγιές την ημέρα. Την αλλαγή του νόμου για τους εμπριστές φαίνεται πως εξετάζει τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Ρόδο, Κάριστο, Κέρκυρα, Μαγνησία και άλλες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες δοκιμάζοντας τη χώρα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μεταξύ άλλων προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για εμπρισμό. Οι ποινές, όπως είπε, θα είναι ανάλογες με αυτές που ισχύουν για όσους κακοποιούν ζώα. Την ίδια ώρα συμπλήρωσε ότι από τις 1.470 πυρκαγιές τον Ιούλιο, οι 10 δοκίμασαν τις αντοχές του μηχανισμού. Αυστηροποίηση του πλαισίου για αυτούς τους λίγους, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των πολλών. Θα είναι ισόπεσα με τα πρόσωπα τα οποία βλέπετε για την κακοποίηση των ζώων. Υπάρχουν και λίγοι οι οποίοι είναι αμετανόητοι, όπως βλέπετε, και συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τα δάση μας, την περιουσία μας και κυρίως την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους εμπριστές, σκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την νομοθεσία. Έτσι, το πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια θα φτάνει μέχρι και τα 30.000 ευρώ, ενώ μέχρι και σήμερα το πρόστιμο άγγιζε τα 300 ευρώ. Στη συνέχεια, η επιβολή των προστήμων θα γίνεται κλιμακωτά, όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ζημιά που προκάλεσε η πυρκαγιά ή εάν ο εμπριστής έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Στην τρίτη περίπτωση, το πρόστιμο θα ανεβαίνει ανάλογα με τη χρέωση της κινητοποίησης των απαιτούμενων πυροσβεστικών δυνάμεων, δηλαδή τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που θα ενεργήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχαν ξεσπάσει στη χώρα μας πάνω από 1.000
1.800 πυρκαγιές. Αυτό μεταφράζεται σε ένα μέσο όρο 20 πυρκαγιών την ημέρα. Όμως, στο καυτό δεκαήμερο από 17 έως 27 Ιουλίου καταγράφηκαν 667 πυρκαγιές, δηλαδή σχεδόν 67 πυρκαγιές την ημέρα. Μέσα σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκαν 21 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 2 για εμπρισμό από πρόθεση και 19 από αμέλεια. Την ανηφόρα τώρα έχει πάρει ξανά το τελευταίο διάστημα η τιμή της βενζίνης, με την μέση τιμή ακόμα και της απλής αμόλυβδης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και κυρίως σε νησιά να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει προς το παρόν στην Αττική, αλλά με την τάση που υπάρχει δεν αποκλείεται σύντομα να τα ξεπεράσει. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου, οι αδειούχοι του Αυγούστου μετακινούνται οδικώς, καλούνται να πληρώσουν υψηλότερα τα καύσιμα, με τον προϋπολογισμό των διακοπών τους να ανεβαίνει περαιτέρω. Αρκετοί οδηγοί, προτού εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, γεμίζουν το ρεζερβουάρ κατά την αναχώρησή τους, προκειμένου να αποφύγουν τις υψηλές τιμές στα νησιά και να περιορίσουν όσο το δυνατόν το κόστος. 54 λίτρα. Δεν το γεμίζεις ποτέ. Αλλά με 70 γέμιζε. Τώρα θέλει 95%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή για την απλή αμόλυβδη διαμορφώθηκε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου στα 1,948 ευρώ το λίτρο, όταν στις 23 Ιουλίου ήταν στα 1,896 ευρώ το λίτρο και την 1η Ιουλίου στα 1,863 ευρώ το λίτρο. Αν μπορούμε να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις, το κάνουμε, αλλά δυστυχώς είναι απαραίτητο. Όπως επισημαίνουν οι βενζινοπόλες, η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων που παρατηρείται συνολικά κατά τη διάρκεια του Ιουλίου οφείλεται στην άνοδο διεθνώς της τιμής του Brent, στην αύξηση της ζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθώς και στη μείωση της παραγωγής από πλευράς ΟΠΕΚ. Τα τιμολόγια στα πρατήρια συνεχίζουν να φτάνουν με αυξημένο κόστος. Ωστόσο, σημειώνουν πως δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα. Στην Αττική, κατά μέσο όρο αυτή τη στιγμή, η απλή αμόλυβδη πωλείται στα 1,917 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,105 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη στα 1,915 ευρώ το λίτρο η απλή και στα 2,093 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη 100 οκτανίων. Ακριβότερη και πάνω από τα 2 ευρώ συνεχίζει να πωλείται η απλή αμόλυβδη στα νησιά της χώρας, όπως στο νομό Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,185 ευρώ το λίτρο, στο νομό Δωδεκανήσου στα 2,096 ευρώ το λίτρο, στα 2,040 ευρώ το λίτρο στο νομό Λευκάδας, στο νομό Κεφαλινία στα 2,030 ευρώ και στα 2,005 στο νομό Λέσβου. Επίσης, στα 2,010 ευρώ το λίτρο φτάνει η απλή αμόλυβδη στο νομό Ευρυτανίας και στα 2,03 ευρώ το λίτρο στο νομό Φωκίδας. Έχουμε τώρα κοντά μας τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Ασμάτογλου. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με την τιμή της βενζίνης. Έτσι. Εκεί που είχαμε πάρει μία ανάσα, βλέπουμε πάλι την τιμή να εκτοξεύεται. Πραγματικά, ήταν και εν μέσω ρωσικο-ουκρανικού αυτή την περίοδο είχαμε πολύ χαμηλές τιμές. Εγώ περίμενα ότι θα ήμασταν πολύ υψηλότερα με όλο αυτό το οποίο επικρατούσε. Κρατήθηκε πολύ χαμηλά η τιμή, άρα τώρα βλέπουμε να αρχίζουν να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Και θα σας πω ενδεικτικά ότι την 1η Ιουνίου ήταν στα 72 δολάρια και σήμερα έχει φτάσει στα 85 δολάρια. Εχθές έκλεισε στα 85,5, σήμερα στα 85. Mm-hmm. Βλέπουμε κάπως να σταθεροποιείται, αλλά το 85 δολάρια είναι υψηλή τιμή. Βέβαια, θα μου πείτε, είχαμε αυτές τις τιμές των καυσίμων όταν κάποτε οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ήταν στο 1 ευρώ. Και μάλλον οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ήταν στα 120 δολάρια το βαρέλι και είχαμε αυτές τις τιμές. Δυστυχώς είναι χρηματιστηριακό το προϊόν και επειδή αυτές οι τιμές βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και ειδικότερα για τις χώρες οι οποίες βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα, βγαίνουν αυτές οι τιμές. Έτσι έρχονται και εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης πάνω σε αυτές τις τιμές. Και βέβαια γι' αυτό βλέπουμε σε καθημερινή βάση όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να τις βλέπουμε άμεσα να μεταβάλλονται και να αναρτώνται στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σημασία έχει ότι οι πρατηριούχοι αγοράζουν από τις εταιρείες εμπορίας και οι εταιρείες εμπορίας από τα δηληστήρια, τα οποία τα δηληστήρια είναι αυτά τα οποία μεταβάλλουν σε καθημερινή βάση την τιμή τους και ακόλουθα είναι και όλη η αλυσίδα όσο αφορά είτε αυξήσεις είναι αυτές είτε μειώσεις. Το ζήτημα είναι ότι ο καταναλωτής βλέπει τις διεθνείς, την πτώση στις διεθνείς αγορές
Εντάξει. Δεν το βλέπει όμως στην Αγγλία του. Ενώ όταν βλέπει τις αυξήσεις, όταν γίνονται αυξήσεις στις διεθνείς αγορές, κατευθείαν η βενζίνη εκτοξεύεται. Σας είπα προηγούμενα ότι είναι χρηματιστηριακό αυτό το προϊόν. Είναι, αυτές οι τιμές βγαίνουν από κέντρα εξωτερικού. Πάνω σε αυτές τις τιμές έρχονται και εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, είτε αυτά είναι της Ιταλίας, είτε αυτά είναι της Ελλάδος, είτε αυτά είναι της Γαλλίας, της Ισπανίας. Θα σας πω λοιπόν ότι πάνω σε αυτές τις τιμές, όπως και στην Κύπρο, και η Κύπρος εναρμονίζεται, πάνω στο East Mediterranean Platz. Η τιμή λοιπόν αυτή είναι αυτή η οποία καθορίζει καθημερινά την τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Mm-hmm. Και έτσι πάνω σε αυτή τη τιμή αγοράζουν οι εταιρείες εμπορίας και πάνω σε αυτή τη τιμή μετακυλίεται και στη λιανική αγορά σε εμάς, στον χώρο τον δικό μας. Σημασία έχει ότι αυτό που μπορεί να φτάσει, αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί? Γιατί όταν βλέπουμε στην νησιωτική Ελλάδα σήμερα να υπάρχει στις Κυκλάδες, όπως είπατε πολύ σωστά προηγούμενα στο ρεπορτάζ, 2 ευρώ και 20 λεπτά, και στην, αν θέλετε στην Αμοργό που είναι πιο μακριά, να είναι 2,40. Βέβαια έχουν μια επιστροφή του μεταφορικού ισοδύναμου αυτά τα νησιά, αλλά είναι μόνο για τους μόνιμους κάτοικους. Αν εμείς πάμε σαν επισκέπτες, θα το πληρώσουμε σε αυτή την υψηλή τιμή. Αυτό λοιπόν κάθε χρόνο φαίνεται πολύ μεγαλύτερο για τον Έλληνα καταναλωτή, γιατί κάθε χρόνο η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή είναι πιο αποδυναμωμένη. Εδώ υπάρχει μια σταθερότητα όσο αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καλόν θα ήταν να είχαμε πράγματι μειωμένους φόρους κατανάλωσης. Το έκανε η Ευρώπη αυτό, το έκανε η Ιταλία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Γερμανία. Και γι' αυτό σήμερα, αν δούμε, έχουμε την ίδια τιμή της αμόλυβδης με τη Γερμανία, την ίδια τιμή του πετρελαίου κίνησης με την Γερμανία. Και θα σας πω ότι αυτό το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό καθεαυτό το οποίο επηρεάζει σαν κόστος ενέργειας τα παραγόμενα προϊόντα. Γι' αυτό βλέπουμε και δεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές στα καταναλωτικά αγαθά. Πρώτον, από το κόστος ενέργειας το οποίο είχε μπει αρχικά και δεν βγήκε, και δεύτερον, από τον πληθωρισμό. Αυτές οι πληθωριστικές τάσεις έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα προϊόντα, τα καταναλωτικά, τα οποία έχουν καταστήσει δύσκολα στην αγορά τους από τους Έλληνες καταναλωτές. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε μία περίεργη έτσι, η τιμή μάλλον στις περιοχές της Αττικής, γιατί μιλήσαμε για τα νησιά, μας εξηγήσατε για ποιο λόγο εκεί είναι ακριβότερη βενζίνη, αλλά βλέπουμε σε περιοχές της Αττικής διαφορές μεγάλες. Δηλαδή, σήμερα έβαλε κάποιος βενζίνη σε μία περιοχή της Αττικής με 1,79. Όταν εγώ έβαλα πάλι σήμερα στο 1,89. Κάποιος έβαλε 1,79 και κάποιος έβαλε 1,89. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ, πολύ εύλογο το ερώτημά σας και θα σας πω γιατί. Καταρχήν πρέπει για να είμαστε χρηστικοί και στους τηλεθεατές μας να πούμε το εξής. Ότι εγώ σαν πρατηριούχος δεν αγοράζω απευθείας από τα δηληστήρια. Καλό είναι αυτό που βάζουμε το λέτε, γιατί βάζουμε το στην κουβέντα μας τα δηληστήρια και αναφερόμεθα μόνιμα στις δηληστηριακές τιμές. Ο πρατηριούχος αγοράζει από την εταιρεία εμπορίας, αυτή η οποία έχει το σήμα στο πρατήριό του. Η εταιρεία είτε έχει είτε δεν έχει, ο πρατηριούχος θα αγοράσει σε κάθε περίπτωση από εταιρεία εμπορίας. Άρα λοιπόν η εταιρεία εμπορίας θα αγοράσει από το δηληστήριο. Το δηληστήριο, σας πληροφορώ σήμερα, πουλάει στην εταιρεία εμπορίας και όχι στον πρατηριούχο 1 ευρώ και 83 λεπτά. Το 1 ευρώ και 83 λεπτά πρέπει στο 1 ευρώ και 83 λεπτά να προσθέσουμε την τιμή, το κέρδος, το εύλογο κέρδος της εταιρείας εμπορίας, το μεταφορικό κόστος και μετά να προσθεθεί το κέρδος του πρατηριούχου. Άρα λοιπόν το 1,89 που πήρατε εσείς κάπως δικαιολογείται. Μικρό μεν, αλλά κάπως δικαιολογείται. Εγώ θέλω να μου πείτε το 1,79 όταν αυτό, το δηληστήριο πουλάει στην εταιρεία εμπορίας 1,83, πώς δικαιολογείται. Ναι. Εγώ θέλω να αφήσω τα συμπεράσματα στην κουβέντα μας και στους τηλεθεατές μας. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα από τα κακώς κείμενα της πετρελαγοράς, τα οποία είναι πάγια η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, να εξηγιανθεί αυτό. Γιατί αυτό είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος ταλανίζει το χώρο μας και πλήττει τους υγιείς πρατηριούχους. Κύριε Σματοκλού, γίνονται έλεγχοι. Δηλαδή, τελικά, βάζουμε, εγώ ας πούμε, λέω συνήθως, θέλω 50 λίτρα βενζίνη. Δεν λέω 50 ευρώ, λέω 50 λίτρα.
βενζίνη. Στο ρεζερβόρ μου τελικά καταλήγουν 50 λίτρα. Στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε μπορούν να γίνουν τα πάντα. Μπορούν λοιπόν κατά την ώρα του ελέγχου να είναι άψογα και κατά την υπόλοιπη διάρκεια να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε μπαίνουν μέσα σε λογαριασμούς και παίρνουν λεφτά. Ναι, βεβαίως. Άρα λοιπόν όλα είναι πιθανά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε, την εικόνα που έχετε στην τιμή της βενζίνης, πιστεύετε ότι τα 2,5 ευρώ θα τα φτάσουμε έτσι με άνεση? Όχι, είναι πολύ υψηλή η τιμή αυτή. Βέβαια, η νησιωτική Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι μικρές και καθημερινές αυξήσεις από το δηληστήριο και κατ' επέκταση από τις εταιρείες εμπορίας που αγοράζουμε, σε βάθος στα μέσα του Αυγούστου, ίσως και προς το τέλος του Αυγούστου, αν είναι πράγματι συνεχόμενες, ίσως στα μεγάλα αστικά κέντρα αγγίξουμε το 2 ευρώ ή και το ξεπεράσουμε λίγο. Λίγο. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ήδη έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή η ηπειρωτική Ελλάδα και απομακρυσμένες περιοχές είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Η νησιωτική Ελλάδα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ίσως με τις τιμές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βρίσκονται κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Μυτιλίνη, οι οποίοι έχουν μειωμένο ΦΠΑ. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση. ΦΠΑ, ναι, είναι άλλη. Άρα περίπτωση. Λοιπόν, αν βλέπουμε αυτά τα νησιά τα οποία είναι οριακά στα επίπεδα της Αθήνας ή λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, είναι γιατί είναι το ΦΠΑ. Όμως, στα υπόλοιπα νησιά, με το ΦΠΑ που υπάρχει και στις απομακρυσμένες περιοχές με το μεταφορικό κόστος, όπως και στις θαλάσσιες μεταφορές με το κόστος το μεταφορικό αυτό των θαλασσίων μεταφορών, είναι πολύ πάνω από το 2 ευρώ. Άρα θα παίξουμε γύρω στα 2 ευρώ. Δεν δηλαδή. Μπορεί όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι να προβλέψει κανείς πράγματι και να πούμε ναι, θα φτάσουμε τα 2,5 ευρώ ή είναι ανωδική η πορεία. Εύχομαι να δούμε αύριο μειώσεις. Το οποίο δεν το βλέπω, γιατί καλά κράτησε όλο αυτό το διάστημα. Είπατε προηγούμενα ότι ο ΟΠΕΚ εξήγηλε να μειώσει την παραγωγή του. Ναι. Κάθε φορά που εξαγγέλει να μειώσει την παραγωγή του, έχουμε αύξηση των τιμών. Σας πληροφορώ ότι είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που το εξαγγείλει και τις προηγούμενες φορές δεν αυξήθηκαν τα καύσιμα. Δηλαδή αυτή η εξαγγελία δεν επηρέασε την αγορά. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε ζήτηση. Mm-hmm. Και όταν λέω ζήτηση, δεν εννοώ ζήτηση να υπάρχει στον ελλαδικό χώρο μόνο. Η ζήτηση είναι, προϋποθέτει να είναι ευρωπαϊκή ζήτηση σε πολύ, πολύ μεγάλους όγκους. Επειδή λοιπόν και η Ευρώπη βιώνει υφέσεις και τα κράτη τα ευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή βιώνουν μια ύφεση στον κύκλο εργασιών τους, σας πληροφορώ ότι αυτή η μη ζήτηση έφερε τη συγκράτηση των τιμών όλο αυτό το διάστημα. Γιατί αν πράγματι αυξανότανε, με την μη ζήτηση που υπήρχε δεν θα πουλάγανε τίποτα οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Το εξαγγέλουνε, αλλά θα το δούμε αν πράγματι θα αυξηθεί. Ναι, βεβαίως. Κάποια στιγμή είδαμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Αδικαιολόγητα. Έτσι. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί, να το ξαναδούμε? Βεβαίως. Σας είπα ότι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτά βγαίνουν από κέντρα εξωτερικού. Ποντάρουν πολύ πάνω στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Εννοείται. Κερδίσανε πάρα πολλά λεφτά στο προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, το είχε πει και ο πρόεδρος ο Μπάιντεν, ότι έχουν κερδίσει άπειρα χρήματα αυτοί οι οποίοι ποντάρανε στο πετρέλαιο, είτε στην εξόρυξη του πετρελαίου, είτε στην εμπορία. Θα σας πω λοιπόν ότι μπορεί να το ξαναδούμε. Όμως αδικαιολόγητα, το ξαναλέμε. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει απασχολήσει καθόλου η άνοδος της πώλησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Δηλαδή, πώς θα μπορούσατε ίσως να σκεφτείτε, έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσατε στα πρατήριά σας να υπάρχει και η ηλεκτρική φόρτιση? Αν θέλετε την εκτίμηση δική μου, θα πρέπει στα πρατήρια, μέσα στα πρατήρια να περάσουν όλες αυτές οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Τα πρατήρια είναι πρατήρια ενέργειας και δεν είναι πρατήρια καυσίμων πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο και θα πρέπει να υπάρξει τέτοιο πλαίσιο από το Υπουργείο Μεταφορών, έτσι ώστε τα πρατήρια να μπορούν να έχουν υγραέριο, αν θέλετε LNG συμπιεσμένο, υγροποιημένο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, αν θέλετε το φορτιστή της ηλεκτρικής ενέργειας, ίσως το υδρογόνο,
Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις αγγυλώσεις που μέχρι σήμερα έχουμε για να βάλουμε και να τοποθετήσουμε ένα πολιτή, κάτι, ένα προϊόν, και να ξεφύγουμε από εκεί και μέσα από τα πρατήρια να περάσουν όλες αυτές οι μορφές ενέργειας. Σημασία είναι να υπάρξει θέληση και πολιτική βούληση, κατανόηση από τους νομοθέτες όσο αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, και πέραν τούτου τα πρατήρια να γίνουν πρατήρια ενέργειας και όχι να παραμείνουν αυτό που είναι, για να μπορέσουν οι καταναλωτές και παύλα πολίτες να έχουν ένα ηλεκτροκίνητο, αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που θα κινείται με υδρογόνο ή ένα αυτοκίνητο που θα κινείται με άλλη μορφή ενέργειας. Κύριε Σηματόγλου, σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Που είστε μαζί μας, που μας κάνατε όλες αυτές τις διευκρινήσεις. Θα χαρούμε να ξανασυζητήσουμε, βεβαίως, να ξαναβρεθούμε μαζί. Αλλάζουμε τώρα θέμα στον απόϊχο μιας άγριας επίθεσης της 18χρονη που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, χιλιάδες Βούλγαροι διαδηλωτές σε πόλεις της χώρας βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Πριν από ένα μήνα στη Βουλγαρία, μια 18χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 26χρονο πρώην φίλο της, που αφού της έσπασε τη μύτη και της ξύρισε το κεφάλι, τη χάραξε με μαχαίρι τουλάχιστον 400 φορές. Το δικαστήριο της πόλης Τάρα Ζαγόρα, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, χαρακτήρισε ελαφρά τα τραύματα και δεν διέταξε τη σύλληψη του δράστη. Ύστερα από ένα κύμα λαϊκής κατακραυγής, ο 26χρονος συνελήφθη. Αρνήθηκε πως διέπραξε την επίθεση και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από κράτηση 72 ωρών. Η απόφαση του δικαστηρίου να αφαιθεί ελεύθερος προκάλεσε την τεράστια οργή των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. 400 Στον απόϊχο της συγκεκριμένης επίθεσης, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα της Σόφιας, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Οι διαδηλωτές με το σύνθημα «Ούτε μία γυναίκα παραπάνω» ζητούν μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και ιδίως μεγαλύτερη προστασία των γυναικών, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένας τέτοιος σαδισμός να χαρακτηρίζεται ως απλή σωματική βλάβη. Това нещо е от нормализацията на насилието и агресията в обществото, от това, че го слушаме в Народното събрание, от това, че го слушаме по телевизията, от това, че е постоянно навсякъде, от това, че си отгледахме едно поколение, което е абсолютно мутренско, без никакво възпитание, без никакви задръжки, с усещане за безнаказаност. 18 τώρα γυναικοκτονίες καταγράφηκαν μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους στη Βουλγαρία, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας. Ωστόσο, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούν υποτιμημένο αυτό τον απολογισμό. Σήμερα, 1η Αυγούστου, η λεγόμενη Υπερπανσέλινος θα φτάσει στο μέγιστο του φωτισμού της, παρέχοντας μια εξαιρετική ευκαιρία για φωτογράφηση από τους λάτρες των άστρων. Παράλληλα, ανοιχτή θα είναι και αρχαιολογικοί χώροι και με ελεύθερη είσοδο, προκειμένου να υποδεχτούν το κοινό που θέλει να απολαύσει αυτό το υπέροχο ουράνιο θέαμα. Τον Αύγουστο θα σημειωθεί ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο με δύο υπερπανσέλινους, γνωστό με το όνομα Μπλε Υπερπανσέλινος. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2037. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συμβαίνει όταν το φεγγάρι εμφανίζεται στο νυχτερινό ουρανό, πιο μεγάλο και πιο φωτεινό επειδή βρίσκεται πιο κοντά στη Γη από ό,τι συνήθως. Στις 9:31, σύμφωνα με την ελληνική ώρα, την 3η-1η Αυγούστου, η λεγόμενη Υπερπανσέλινος του Οξύριγχου θα φτάσει στο μέγιστο του φωτισμού της, παρέχοντας μια εξαιρετική ευκαιρία για φωτογράφηση για τους παρατηρητές των άστρων. Θα ακολουθήσει και η δεύτερη Υπερπανσέλινος του μήνα στις 30 Αυγούστου. Υπάρχουν 4 υπερπανσέλινοι το 2023. Η πρώτη στις 3 Ιουλίου παρουσιάστηκε σε εντυπωσιακές φωτογραφίες ανά τον κόσμο.
θα ακολουθήσουν οι 2 τον Αύγουστο και 1 στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι όροι υπερπανσέλινος και μπλε υπερπανσέλινος έχουν δεχτεί κριτική από επιστήμονες επειδή δεν είναι αρκετά επιστημονικοί. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο αυτό συμβαίνει επειδή η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη σε μια ελλειπτική τροχιά που δεν είναι απόλυτα κυκλική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημείο της τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, γνωστό ως περίγειο. Μία υπερπανσέλινος μπορεί να εμφανιστεί έως και 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη από μία κανονική πανσέλινο ανάλογα με την εποχή του έτους. Όσοι τώρα έχουν ρομαντική διάθεση και θέλουν να θαυμάσουν αυτό το υπέροχο φαινόμενο, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παραμείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη την είσοδο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, bluesskytv.gr. Καλό σας βράδυ.